Μετά από. Εγώ θα κάνω ένα πολύ μικρό ιστορικό. Θα σου πει η κυρία Στάμου ύστερα και είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας ο κύριος Μουζακίτης για ειδικά θέματα. Αλλά και όλη η Ιστορική Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί μετά τη Λαϊκή Συνέλευση που κάναμε στο Αγίου Θεοδόρου. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την σημερινή τους παρουσία. Θεωρώ ότι είναι η προβολή του αιτήματός μας. Γίνεται γνωστή πανελληνίως μέσα από αυτά. Οπότε θεωρώ την παρουσία εδώ σήμερα πολύ σημαντική. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κάνουμε μια Λαϊκή Συνέλευση. Αποφασίσαμε να γίνει μια Λαϊκή Συνέλευση ο Αγίου Θεοδόρους. Η Λαϊκή Συνέλευση έλαβε κάποιες αποφάσεις, όπως ήταν το κλείσιμο της Αττικής Οδού, το κλείσιμο του Προαστιακού. Και μετά από αυτό, η Ιστονιστική Επιτροπή, η οποία σχεδόν καθημερινά συνεδριάζει, αποφασίζει τη συνέχεια περαιτέρω των κινητοποιήσεων και μία συνέχεια αυτών των κινητοποιήσεων είναι η σημερινή συνάντηση εδώ. Δηλαδή, αποφασίστηκε να δώσουμε μία συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή και να εκθέσουμε την κατάσταση όπως σήμερα υπάρχει. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό για το Δήμο μας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε εκφράσει πλήρως την αντίθεσή μας σε δύο πεδία, όπως το έχω πει, σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι ο νομικός και ο θεσμικός τομέας. Έχουμε κάνει ό,τι ένδικο μέσο και συζητούμε, ακόμα και σήμερα το πρωί συζητήσαμε, για περαιτέρω ένδικα μέσα, προκειμένου να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη και την απόφαση έκθεσης περιβαλλοντικών όρων. Αλλά και δεύτερον, το δεύτερο πεδίο είναι το πεδίο των κινητοποιήσεων. Θέλω εδώ για μία ακόμα φορά να ζητήσω συγγνώμη για την ίσως ταλαιπωρία των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, με το κλείσιμο του δρόμου και του προαστιακού, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο πολύ λίγος χρόνος που συνέβη και αυτό και η πολύ μικρή ταλαιπωρία των πολιτών αυτών αξίζει τον κόπο, γιατί για μας το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Όλοι θα έχετε γνωρίσει τι σημαίνει η εγκατάσταση των χημικών στην περιοχή μας. Έχετε ακούσει πολλές φορές από τα χείλη μου να λέω ότι η περιοχή μας και το διατρανώνουμε αυτό με το πιο δυνατό, με την πιο δυνατή φωνή, ότι η περιοχή των Αγίων Θεοδόρων είναι μια κορεσμένη βιομηχανικά περιοχή, ότι δεν στεκόμαστε ενάντια στη συγκεκριμένη επένδυση ή στο συγκεκριμένο αυτόν, συγκεκριμένη αυτή εταιρεία, αλλά έχουμε μια άποψη εδώ στο Αγίου Θεοδόρου πια, αυτό που λέμε με μία λέξη, με δύο λέξεις, φτάνει πια. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η γνώμη της τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους. Και η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράστηκε μέσα από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Αγίων Θεοδόρων, του Δήμου των Αγίων Θεοδόρων τότε, και του Δήμου του Αγίου Καραχώρας και του Νομαρχιακού Συμβουλίου και άλλων πέντε Δήμων στην Κορυνθία, ήταν μια ομόφωνη αρνητική γνώμη όσο αφορά την επένδυση αυτή. Είμαστε πραγματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες για την παρουσία στις κινητοποιήσεις και να υπογραμμίσω τελειώνοντας ότι για μας, για την τοπική κοινωνία, αυτή η επένδυση, αυτή η δραστηριότητα δεν θα εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Το λέω ως Δήμαρχος με το βάρος του θεσμικού ρόλου που έχω, ότι αυτή η εγκατάσταση δεν θα εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Είμαστε αποφασισμένοι για τα πάντα. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η δραστηριότητα βλάπτει την υγεία των παιδιών μας, την δική μας υγεία, βλάπτει, αν θέλετε, το θεσμικό μας ρόλο που έχουμε εδώ, οπότε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, και το υπογραμμίζω αυτό, προκειμένου αυτή η εγκατάσταση να μην λειτουργήσει. Και να πω και κάτι άλλο, ότι μέλημα, κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής και όλων των κατοίκων, πιστεύω, είναι να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε και οι υφιστάμενες δραστηριότητες της περιοχής μας να λειτουργήσουν κάτω από κανόνες και νόμους, έτσι ώστε η επίπτωση στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος να είναι ελάχιστη. Εγώ θα δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Στάμου για ένα πολύ μικρό, Μαρία, σε παρακαλώ, πολύ μικρό έτσι, ιστορικό της όλης αυτής υπόθεσης, και μετά, επειδή έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Μουζακίτης, για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα και όχι μόνο και νομικό, θα μας κάνει αυτό μια πολύ μικρή εισήγηση. Και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κατευθείαν, πάμε. Μαρία, τα χέρια μας.
ενημερώσω πολύ σύντομα για την υπόθεση της Ουσάκη Logistics ΑΕ, η οποία άρχισε από το 2008. Τότε, στον τέος Δήμο Αγίων Θεοδωρών, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε έτοιμα για προέγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας αυτής προς ίδρυση και εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων στην περιοχή Ουσάκη Αγίων Θεοδώρων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφαση του, την υπαρίθμη 124-22 Αυγούστου του 2008, απέρριψε παμψητή και ομόφωνα το αίτημα της Ουσάκη Logistics ΑΕ και δεν δέχθηκε την προέγκριση των περιβαλλοντικών όρων της υποίδρυσης εγκατάστασης εταιρείας. Στη συνέχεια, το Νομαρχιακό Συμβούλιο ευελήφθηκε του ίδιου θέματος και εξέδωσε την υπαρίθμη 103-17-9-2008 απόφαση του, στην οποία παμψηφίκε ομόφωνα απορρίπτει το ίδιο αίτημα. Παρ' όλα αυτά, και παρά το ότι ήταν ένα σκεπτικό, σαφές και επαρκώς αιτιολογημένο, φτάνοντας το 2010, στον Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου 2010, και τότε, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Οικονομικών, εξεδόθη η υπαρίθμη 15-90-17 απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η περιβαλλοντική όρη της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας της εταιρείας Ουσάκη Logistics ΑΕ, που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση Ουσάκη, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Ουσάκη των Αγίων Θεοδώρων Κορυφαίας. Κατά της απόφασης αυτής, ο Δήμος μας έκανε όλα τα απαραίτητα, τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες και πρώτον υπέβαλε αίτηση ακυρώσεως της απόφασης αυτής ενώπιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, της οποίας όμως η δικάσιμος ορίστηκε το Μάιο του 2012. Στη συνέχεια, υπέβαλε επίσης πρόσθετους λόγους και ακόμα έτησε ακύρωση με αίτημα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης, η οποία θα συμπαρέσυρε σε περίπτωση που εκδίδει το θετικό υπερημών και την άδεια εγκατάστασης. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στον Ιούλιο του 2011 και το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την άδεια εγκατάστασης της εταιρείας Ουσάκη Logistics ΑΕ. Κατά της απόφασης αυτής, ο Δήμος μας υπέβαλε προσφυγή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος οφείλει μέσα σε 2 μήνες να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για την τύχη της απόφασης του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου, επακριβέστερα. Όμως, του δίδθηκε η εξής ευχέρεια, ότι μπορεί να πει ή ναι ή όχι ή να σιωπήσει. Η σιωπή του όμως σημαίνει αποδοχή της απόφασης. Εμείς, εκτός από αυτές τις ενέργειες, μεθοδεύουμε και άλλες προκειμένου να εμποδίσουμε την εγκατάσταση αυτής της εταιρείας στην περιοχή μας και να ακυρώσουμε όλες τις αποφάσεις, τόσο την κοινή υπουργική απόφαση, όσο και την αναστολή αδείας εγκατάστασης. Πέρα όμως από αυτό, θα βοηθηθεί πάρα πολύ ο Δήμος και όλη η περιοχή με τη δική σας συμπαράσταση, τις κινητοποιήσεις και ό,τι άλλο αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Επιτροπή Αγώνα, και εύχομαι να έχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Παραχωρώ τη θέση μου στον κύριο λόγο, στον κύριο Μουζακίδη, ο οποίος προσεφέρθη σαν καθηγητής και λόγιος και μελετητής πολλών θεμάτων, μεταξύ αυτών και το θέμα το οποίο το πήρε εντελώς προσωπικά, και ο οποίος έχει να επισημάνει ορισμένα λάθη, παραλήψεις και παρατυπίες, κυρίως υγειονομικές και ουσιαστικές, τόσο στην υπουργική απόφαση, όσο και στη μελέτη των περιβαλλοντικών όρων. Κύριε Μουζακίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλά λόγια είπατε, δεν έχει σημασία, ελπίζω να μην απογοητεύσω. Θέλω να εστιαστώ στην υπουργική απόφαση που δίνει την άδεια εγκατάσταση και λειτουργία τη Μολάδο για τα χημικά, σε 3 σημεία κυρίως. Πρώτον, επικαλείται η υπουργική απόφαση ότι οι χημικές αυτές ουσίες που επεξεργάζεται η Ουσάκη Logistics δεν είναι τοξικές. Αναφέρει όμως, ίσως ήταν αφελές ή δεν ξέρω σκόπιμο, ότι οι ουσίες αυτές είναι το στυλένιο, οξικός εθιλεστέρας, θετική αλκοόλη και φυτικά ελαιά. Ως προς το στυλένιο, που λέει ότι δεν είναι τοξικό, υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες μαρτυρίες ότι υπάρχει δημοσίευση στην εφημερίδα Λεπτοτυπία που λέει ότι άκρως επικίνδυνη επιχείρηση εξουδετέρωσης της μεγάλης ποσότητας τοξικής ουσίας στη Ρένιο ή στη Ρόνη που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον επικίνδυνους για τον οργανισμό. Είναι το κακό προηγούμενο, το ατύχημα στη Βουλγαρία
το φορτίο ήταν στυλένιο. Υπάρχει ένας πίνακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με αριθμό 5 και κατάταξη 18 ανάμεσα σε όλες τις ουσίες αναφέρεται στο στυλένιο ως καϊκνογόνα ουσία. Ως προς το δεύτερο, το οξυκό που αριστερά, υπάρχει ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας από τη Βεχρόμ. Είναι σε εφαρμογή της οδηγίας 91-155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι υποχρεωμένη να αναφέρεται στα προϊόντα της, στις ουσίες που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, εκεί που λειτουργεί η μονάδα. Ο οξυκός εθιλεστέρας επομένως συγκαταλέγεται σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες. Έχει αριθμό κατατάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση 141-8. Υπάρχουν κωδικοί αριθμοί για την επικίνδυνοτητα για τα χαρακτηριστικά της κάθε ουσίας και ο οξυκός εθιλεστέρας έχει αριθμό R11 που σημαίνει ότι είναι πολύ εύκακτος. Έχει αριθμό έχει αριθμό κατάταξης 36 που σημαίνει ερυθρίζει τα μάτια. Έχει αριθμό R46 και R87 τα οποία προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα. Σχετικά με το στυλένιο, ο κωδικός αριθμός του είναι 105-495 και έχει καταταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό που σας είπα συγκεκριμένα, ότι είναι καρκινογόνος ουσία. Μια δεύτερη βασική παράληψη που έχει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι σε κάποιο σημείο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ασχοληθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. Είναι με παράγραφο 281. Δεν αναφέρει ούτε ποιος θα διορίσει αυτό τον υπεύθυνο, ούτε ποιες ειδικότητες θα είναι, ούτε ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και ούτε πού θα αναφέρεται. Και όλα αυτά έχουν γίνει κατά σαφή παράβαση της γνωμάτευσης ή και της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 44 του 2001, η οποία αναφέρει ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να ορίσουν ένα σχετικό υπεύθυνο που θα έχει αυτή την παρακολούθηση. Για την Ελλάδα, ο υπεύθυνος αυτός, με υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2007, έχει οριστεί. Είναι το Γενικό Σημείο του Κράτους. Η κυρία Υπουργός και ο συνυπογράφων Υφυπουργός δεν έκαναν σκόπιμο ούτε να αναφερθούν καν σε αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να αναφερθούν στην ανάθεση του Γενικού Σημείου του Κράτους να έχει την επίβλεψη. Είναι μέσα στις αρμοδιότητες του ό,τι έχει σχέση με την παραγωγή, διακίνηση, χρήση των χημικών ουσιών. Ούτε καν να ζητήσει τη γνώμη του Γενικού Χημείου του Κράτους, που μέσα στις αρμοδιότητες του είναι και η αδειοδότηση. Όλα αυτά τα πράγματα τυπικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχει και πίνακας εδώ που μπορώ να το στη διάθεση όπου θέλει, που χαρακτηρίζει καθαρά το σιρένιο με κωδικό 100-425 ως καρκινογόνο. Κατηγορία 5. Στη σειρά 5, είναι η σειρά 5. Επικοινωνία. Είναι το πέμπτο στη σειρά που αναφέρεται σε μια σειρά τριών σελίδων. Μπορείτε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι να πείτε. Εστίασα την προσφύγη για να σας κουράσω σε αυτά τα τρία που είναι βασικά. Λέει ψέματα ότι δεν είναι τοξικά, εδώ είναι. Και κατά επίγειακή έκφραση το χαρακτηρίζω ψέματα. Δεν αναθέτει στο Γενικό Τμήμα του Κράτους τη διαδικασία ελέγχου, αδειοδότηση και παραπέρα παρακολούθηση των εργασιών. Και ένα άλλο που παρατηρώ πάλι στην Υπουργική Απόφαση, ενώ καλύπτει ένα χώρο σε μέγεθος Α4 20 σελίδων με περιβαλλοντικούς όρους, δεν συνδέει την τήρηση των όρων αυτών με την έναρξη λειτουργίας επιχείρησης. Όλα στο ρήμα στην περιγραφή είναι θα, να, θα γίνει. Και δεν συνδέει όπως άνθρωπε ότι ισχύς τις παρούσες αποφάσεων από την επίσημη πιστοποίηση από αρμόδια αρχή ότι αυτοί οι όροι έχουν τηρηθεί. Τίποτα άλλο. Αν θέλετε τίποτα ερωτήσεις, τι διάθεσή σας. Τώρα, αν θέλει να τοποθετεί κάποιος από τα μέλη της Τοπική Επιτροπής, ναι, ο κύριος Λόης. Εγώ δεν είμαι μέλος και πρόεδρος.
πρόεδρε, αλλά είναι όλοι. Θέλω να πω το εξής, συμπληρωματικά είναι πρόεδρος στο Προμηθέα και δημιουργός του περιβάλλον. Συμπληρωματικά, ας πω στον κύριο Μουζακίτη απλώς, για τους λόγους του γνώματος που σας έλεγα και προηγουμένως, κύριε Μουζακίτη, όσον αφορά δηλαδή το καθεστώς, εκεί είναι μια εκτός σχεδίου περιοχή, είναι σύμφωνα με το περιφερειακό σχεδιασμό, κύριε Δήμαρχε, ορισμένη βιομηχανική περιοχή. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί από τους Αγίους Οδούς μέχρι τα Ίθνια, ακριβώς επειδή είναι κορεσμένη, έλεγε ο περιφερειακός σχεδιασμός και λόγω της ότι είναι κορεσμένη περιοχή και βιομηχανικά και οικιστικά, χωρίς λοιπόν να υπάρχει χωροδοτημένη βιομηχανική περιοχή. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ακόμα, αφού είναι εκτός ιδίου περιοχή, το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές καλλιέργειες, άρα δεν μπορεί να γίνει βιομηχανία, ούτε επέκταση ή αύξηση άλλης βιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε για το νομοθετικό καθεστώς, διότι εκεί έκανε το λάθος και η κυρία Υπουργός τότε, αλλά και ο κύριος Περιφέρειας για την άδεια κατάστασης, και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούν, και ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα διεκδικαστεί η υπόθεση αυτή. Και επίσης θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως τι έχει προτείνει το τότε Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων για το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, να ξαναδούμε την, εάν αυτές οι χωροθετήσεις περιοχών ως βιομηχανικές κτλ. Είναι σύνομες ως προς τον περιφερειακό σχεδιασμό, προταξικό σχεδιασμό. Αυτό ήθελα να πω, και δεν μπορεί να επικαλούμαστε σχέδια υπό υλοποίηση, δηλαδή σχέδια που δεν υπάρχουν στον νομικό κόσμο, όπως είναι το Γενικό Πολεμικό των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να τα επικαλεστούμε, γιατί αυτό επικαλείται αυτή τη στιγμή η λόγω εταιρεία, ότι είναι προτινόμενη και μηχανική περιοχή, αλλά αφού δεν υφίσταται στον νομικό κόσμο, δεν μπορεί να το επικαλείται, και αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα έρθει κάποια στιγμή στον νομικό κόσμο, να είναι και σύνομο. Ακριβώς, θέλω να πω ότι μπορεί να προσφύγει ένας πολίτης στον Αγίων Θεοδόρων, στην Βουλή της Επικρατείας και να αντακυρώσει το Γενικό Πολεμικό. Αυτό είναι μια κατάσταση, όταν θα γίνει βέβαια. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Ευχαριστώ. Κυρία, για τους κύριους. Θέλω να συμπληρώσω και την ίδια το που λέτε, και αυτό που ήθελα να πω και η πολιτική απόφαση είναι στη διάθεσή σας. Η Υπουργός φαίνεται ή το αγνοεί ή σκόπα το αποκλείται. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Όποιος θέλει στη διάθεση την πολιτική απόφαση. Ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ, σαν μέλος της Επιτροπής, θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ σε ένα γενικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Θα σας θυμίζω ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την νομοθεσία, με την κείμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία, είναι ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Το ερώτημα που μπαίνει και είναι ερώτημα ουσίας είναι ποιος θα πληρώσει ο ρυπαίνων. Διότι αυτοί που θα πληθεί να πληρώσει δεν θα ζουν. Η φυσιογνωμία του στυρενίου είναι τέτοια, η οποία ουσιαστικά εάν συμβεί το ομιγέννητο δεν θα υπάρχει κανένας να πληρωθεί. Άρα υπάρχει ένα κενό στην ουσία, στην ουσία της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι ουσιαστικά προϋποθέτει ότι ο ρυπαίνων θα πληρώσει, με την έννοια δηλαδή ότι αυτός ο οποίος έχει υποστεί τη ρύπανση θα βρίσκεται εν ζωή για να πληρωθεί. Επαναλαμβάνω, η φυσιογνωμία του στυρενίου είναι τέτοια που δεν θα βρίσκεται στη ζωή, συνεπώς το επιχείρημα αυτό δεν έχει νόημα και δεν έχει ουσία. Το δεύτερο είναι ότι γενικά στο δικαϊκό μας σύστημα υπάρχει πάντα η προστασία του αδυνάτου. Ποιος είναι ο αδύνατος εδώ? Εδώ είναι ο αδύνατος η εταιρεία. Είναι ο αδύνατος η φύση και η φυσιογνωμία της επένδυσης ή ο ανήμπορος πολίτης, ο περαστικός, ο αυτός που θα διασκίζει την εθνική οδό, την παρακείμενη σε λίγο μικρότερη απόσταση από τα 1000 μέτρα. Είναι προφανές δηλαδή ότι εδώ έχουμε μια σωρία παραβιάσεων, όχι μόνο της ουσίας που είναι η επένδυση, αλλά και του ίδιου, της ίδιας της δικαστικής προστασίας του περιβάλλοντος. Θα σας έλεγα ακόμα περισσότερο ότι έχουμε μία ουσιαστική παραβίαση και της λογικής. Έχω μπροστά μου τα δύο κείμενα, ένα που δημοσιεύτηκε χθες σε κάποιο blog, το οποίο αφορά την απάντηση, εν πάση περιπτώσει, της εταιρείας Logistics
σε ένα δημοσίευμα που έκανε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Και ειλικρινά σας λέω, μου κάνει τεράστια εντύπωση και θα ήθελα να το καταθέσω σε εσάς και σε κάθε καλόπιστο ακροατή, ότι η διαφορά που υπάρχει αυτό το κείμενο που έχει ημερομηνία χθεσινή και το προηγούμενο κείμενο της ίδιας εταιρείας με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου του 2011. Θα σας πω έτσι δύο-τρία πράγματα. Στο πρώτο κείμενο της 15 Φεβρουαρίου με συγχωρείτε, του 2011, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η κατάσταση πρόκειται να γίνει και να περιλαμβάνει 5 δεξαμενές 1.132 κυβικών έκαστη. Λίγους μήνες μετά, χθες δηλαδή, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η άδεια που μας χορηγήθηκε επιτρέπει την αποθήκευση περιορισμένης μόνο ποσότητας στυρενίου 2.000 τόνους κατά μέγιστο όριο. Στην άδεια, γιατί βεβαίως ακόμα μπορούμε, έχουμε την νοηματική δυνατότητα να ερευνούμε αυτά που διαβάζουμε, γράφει αποθηκευτική ικανότητα 5.660. Διερωτώ με, κυρίες και κύριοι, είναι ένα τυπογραφικό λάθος ή είναι ένα λάθος σκοπιμότητας και ουσίας? Προχωρώ περαιτέρω. Η ίδια εταιρεία, στο ίδιο κείμενο, λέει ότι διαθέτει όλες, στο χθεσινό κείμενο, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες τόσο για τις βιομηχανίες όσο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Διαρωτώ με πάλι, το κείμενο που το πόρισμα του λιμεναρχείου έχει, που αναφέρει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επέκταση του λιμανιού. Δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε αυτό το κείμενο? Όταν λέει ότι η πληρή τις λιμενικές προϋποθέσεις, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει παραβίωση της αλήθειας. Προχωρώ ακόμα περισσότερο. Λέει το συγκεκριμένο χθεσινό κείμενο ότι λόγω δε της μικρής επικινδυνότητάς της δεν υπάρχει στην οδηγία σε ΒΕΖΟ 2. Μα σας προκαλώ να σκεφτείτε ότι η ουσία, η κύρια δικιά μας επιχειρηματολογία βασίζεται ακριβώς στο ότι η επιχείρηση αυτή, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η χημική αυτή εγκατάσταση υπάγεται στην ΒΕΖΟ 2. Πρόκειται δηλαδή με μιας ουσιοδέστατης, θα έλεγα, παραβίασης, άλλη μια φορά, της αλήθειας. Πάμε παρακάτω. Η ίδια εταιρεία, στο κείμενο το χθεσινό, και εδώ θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία, στο χθεσινό κείμενο λέει, εκμηδανίζονται έτσι οι αναθυμιάσεις. Επαναλαμβάνω, εκμηδανίζονται έτσι οι αναθυμιάσεις. Στο προηγούμενο κείμενο, σας ξαναδιαβάζω, υπάρχει μία φράση που λέει, εκτός από τις σταθερές οροφές των δεξαμενών, εσωτερικές πλωτές οροφές, υπάρχουν δηλαδή εννοεί, που σχεδόν εκμηδενίζουν τις αναθυμιάσεις. Από αυτό το κείμενο 15 Φεβρουαρίου με αυτό το κείμενο το χθεσινό, λείπει μία φράση στο χθεσινό κείμενο. Οι λέξεις σχεδόν. Οι λέξεις σχεδόν, ξέρετε, καμιά φορά, αν κάποιος πει ότι είναι σχεδόν κάποιος έγκυος, είναι έγκυος. Ξέρετε, οι λέξεις σχεδόν δεν είναι κάτι που μπορεί να παίζεις με την ανθρώπινη ζωή και για να σοβαρευτούμε. Είναι επιεικώς απαράδεκτο, αυτή η εταιρεία να υπονοεί στην πρώτη περίπτωση ότι θα υπάρχουν, κύριε Δησκλή, πάμε που σας το λέω, αλλά θα υπάρχουν κάποιες αναθυμιάσεις. Και τρεις μήνες μετά, ή τέσσερις, να ξεχνάει εντελώς και να καταφέρνει, δεν ξέρω με ποια λογική, να εκμηδενίσει αυτές τις αναθυμιάσεις που ήδη έχει παραδεχτεί ότι θα υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Υπάρχει, η ίδια η εταιρεία παραδέχεται ότι υπάρχουν αναθυμιάσεις, λίγες υπάρχουν, αυτού που ο κύριος Μουζακίτης με τόσο εύγλωτο τρόπο σας ανέλησε, και η ίδια εταιρεία, τέσσερις μήνες μετά, λέει ότι δεν υπάρχουν αναθυμιάσεις. Τώρα διαρωτώ με, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε, διαρωτώ με, ποιος από τους δύο ψεύδεται? Και είναι ψεύδος, είναι μια τυχαία παράληψη μιας λέξης, ή υπάρχει σκοπιμότητα και δόλος? Κύριε Λόι, επειδή είστε και ποινικολόγος και έγκριτος, εσείς πώς θα το αποκαλούσατε αυτό? Πώς θα αποκαλούσατε όταν κάποιος επισκοπώ το ίδιο όφελος? Ποιο είναι το όφελος? Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης και η λειτουργία της επιχείρησης. Πώς θα αποκαλούσατε ποινικά, κύριε Λόι, κάποιον ο οποίος επισκοπώ το ίδιο όφελος? Το ίδιο όφελος. Παραποιεί όχι μόνο την πραγματικότητα, αλλά και τα ίδια τα λεγόμενα. Δεν θα το χαρακτηρίσω, θα αφήσω εσάς τους έγκριτους δημοσιογράφους να ψάξετε ποινικά και ακόμα και ηθικά και κοινωνικά τι σημαίνει αυτό. Προχωρώ περαιτέρω. Η εταιρεία μας ισχυρίζεται ότι υπάρχει κοινωνική ευθύνη
και λέει ότι τηρείται η οικονομική ευθύνη, λέει η εταιρεία, στο πρώτο κείμενο. Τηρείται, λέει, αναλαμβάνουμε, λέει, την κοινωνική ευθύνη. Κυρίες και κύριοι, διαρωτώ με, εμείς δεν είμαστε, όπως έχει και επανειλημμένα πάρα πολλές φορές, ο πρόεδρος της Επιτροπής, δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος, γιατί πριν, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα όταν καλείται ο κύριος Δήμαρχος να σας δώσει συνέντευξη. Ουσιαστικά ο κύριος Δήμαρχος έχει διτή ιδιότητα. Είναι και Δήμαρχος, αλλά είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα. Και είναι προφανές να είναι και με τους συνεργάτες του, εμάς δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν συζητάμε για την κοινωνική ευθύνη. Η κοινωνική ευθύνη, ξέρετε, δεν είναι κάτι το ιδεατό, δεν είναι κάτι το ανύπαρκτο, δεν είναι κάτι το μη εφαρμόσιμο στην πραγματικότητα. Το ανάποδο. Η κοινωνική ευθύνη ουσιαστικά εμφανίζεται, πραγματώνεται στην ουσία, στην πράξη, δηλαδή με τα έργα, δηλαδή με τις αποφάσεις. Μια εταιρεία που θεωρεί ότι είναι κοινωνικά υπεύθυνη, τι κάνει, κάνει το αυτονόητο. Συνδιαλέγεται με ποιους, με τους κοινωνικούς φορείς, με εμάς. Τι λέει, παιδιά, υπάρχει ένα θέμα, θέλουμε αυτό, πρωτού ξεκινήσουμε. Τι λέτε. Δεν παραποιεί την αλήθεια. Η παραποίηση της αλήθειας, επαναλαμβάνω, για ίδιο όφελος, συνιστά εκτός από κολάσιμη ποινική πράξη, συνιστά και την ουσία δηλαδή, οδηγεί στη σκέψη ότι αυτός δεν είναι κοινωνικά υπεύθυνος. Γιατί το θύμα είναι ο δημότης, ο πολίτης, ο απλός περαστικός, ο απλός Έλληνας, ο απλός Ευρωπαίος που θα περάσει από την Εθνική Οδό. Ξέρετε τι έγινε. Παραδέχεται η ίδια εταιρεία ότι λέει, μα γιατί μας λέτε όλα αυτά. Το προϊόν αυτό μεταφέρεται οδικώς με βιτία από Ιταλία και Τουρκία. Ξέχασαν οι άνθρωποι χθες στο χθεσινό κείμενο να αναφέρουν τη Βουλγαρία. Και εκεί το βιτιοφόρο μεταφερόταν, το στυρένιο μεταφερόταν με βιτιοφόρο. Και εκεί έγινε ό,τι έγινε. Φανταστείτε εμάς τώρα πώς είναι το GPS, ένας κύκλος σήμερα, αυτή εδώ πέρα η αίθουσα που είναι και. Φανταστείτε, σαν κέντρο αυτή και 25 χιλιόμετρα γύρω-γύρω, αν ομιγέντο συνέβαινε ένα τύχημα σε αυτή την αίθουσα. Φανταστείτε ότι θα έπρεπε να εκενωθούν οι περιοχές 25 χιλιόμετρα γύρω από εδώ που κάθεσαι αυτή τη στιγμή εσείς. Αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται. Και εγώ θα σας έλεγα ότι η επίκληση και του κυρίου Μπεγλίτη ότι πρόκειται περί ενός ζητήματος εθνικής οικονομίας είναι σωστό. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς πρόκειται να στραφεί κατά εις βάρος των συμφερόντων του κράτους. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας ή της ανάπτυξης. Όμως. Υπάρχει ένα όμως. Έχουμε, κύριες και κύριοι, δύο αγαθά να προστατεύσουμε. Το ένα είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Και το άλλο είναι η εθνική οικονομία. Εγώ πάω με τον άνθρωπο. Φαντάζομαι πάω με τη ζωή μου. Φαντάζομαι με τη ζωή των παιδιών σας. Εσείς με ποιον πάτε άραγε. Πάτε με το κεφάλαιο, πάτε με το χρήμα ή πάτε με τη ζωή σας. Είμαι σίγουρος ότι ενστικτοδός και μόνο θα πάτε με τη ζωή σας. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους από διαφορετικές ιδεολογίες, από διαφορετικές παρατάξεις να συμπαρατάσσονται. Και δεν λέμε όχι στο κεφάλαιο, για όνομα του Θεού. Λέμε όμως άλλο. Ότι το κεφάλαιο που δεν ελέγχεται, το κεφάλαιο το οποίο δεν έχει από πάνω του ελεγκτικούς μηχανισμούς, δρά ανεξέλεγκτα. Και όταν το κεφάλαιο δρά ανεξέλεγκτα, συμβαίνουν πολλά δεινά, τα οποία ακόμα και σήμερα. Επειδή είναι, επαναλαμβάνω, η φύση της χημικής βιομηχανίας τέτοια, μπορεί να είναι θανατηφόρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι ερώτηση θέλετε, την ξέρετε. Κάποιος άλλος, ο κύριος Ναγκίδης. Κύριε Παπαγγελίου, θέλω να επαναλάβετε τι λέει η εταιρεία για τις ποσότητες. Στο πρώτο κείμενο που έχουμε, του 15 Φεβρουαρίου 2011, η εταιρεία αναφέρεται σε 5 δεξαμενές, συνολικής πώς το λένε, 1132 κυβικά έκαστη. Που σημαίνει, επειδή έκανα και τον πολλαπλασιασμό, εγώ έτσι το βλέπω, 5.660. Στο δεύτερο κείμενο ισχυρίζεται η εταιρεία ότι έχει αδειοδοτηθεί μόνο για 2.000. Να σας το διαβάσω και ακριβώς. Η άδεια μας χορηγήθηκε επιτρέπει την αποθήκευση περιορισμένης μόνο ποσότητας τυρενίου 2.000 τόνους. Στην άδεια όμως. Κυβικά, με συγχωρείτε. Κυβικά. Στο δεύτερο κείμενο λέει περιορισμένης μόνο ποσότητας τυρενίου 2.000 τόνους. Θα εννοεί και εδώ μάλλον χιλιοστά. Προσέξτε, στην άδεια όμως
αναφέρεται στη σελίδα μετά το αποφασίζουμε, αποθηκευτική ικανότητα, είναι η άδεια, αποφασίζουμε να χορηγήσουμε 5.660 κυβικά μέτρα. Και κάτι άλλο, τα υγράμμες... Κάτι άλλο που δεν πρόσεξες. Η άδεια μιλάει για ποσότητα από 1.000 μέχρι 10.000 κυβικά μέτρα. Μπράβο, ναι, ήθελα να το πω και πολύ σωστό. Πάρα πολύ. Πέφτω και... Και να μιλάνε παραμύθια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είναι κραυγαλαίο επίσης είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Και δεν ξέρω, είναι αδιανόητο πώς υπάρχουν, χωρίς να κάνουν πολιτική κριτική, άνθρωποι που βάζουν την υπογραφή τους κάτω από τέτοια κείμενα. Μιλάει το εξής, ότι υπάρχει μια υπόγεια δεξαμενή νερού, πυρόσβεσης, όγκου 150 κυβικών. Και υπάρχουν γραφεία και στεγάζονται όλα αυτά σε ένα χώρο των 50 τετραγωνικών μέτρων, που είναι όλο το αντλίο, το σύστημα πυρόσβεσης και όλα αυτά. Αυτό που αγνοεί, πάλι δεν το νομίζω τυχαία, το τι συμβαίνει και από το γενικό χημείο του κράτους. Οι πυροσβεστήρες είναι συνήθως διοξιδίου του άνθρακα και όχι νερού, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο συνήθως με ζύγιση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση τους. Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές μεγάλης έκτασης με τοξικές και έφλεκτες ουσίες. Μετά από χρήση μια φορά πρέπει να την καθίσατε. Οι εργασιακοί χώροι πρέπει να έχουν και σύστημα πυρόσβεσης με νερό, αλλά προσοχή όχι για τον χώρο των εργαστηρίων όπου πρέπει να φέρουν όπου υπάρχουν τοξικές ουσίες. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, εάν πιστεύει η κυρία Υπουργός ότι με 150 κυβικά νερό, αν ομιγαίνει το πιάσει πυρκαγιά, θα αντιμετωπιστεί η διπλανή μοτορόη, ή εκείνη από τον Άρη, ή εμείς ξέρω, δεν υπάρχουμε στη ζωή. Να προσθέσω κάτι. Στον πρώτο κείμενο που μας έφεραν, γράφει σαν πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το κατά γενική παραδοχή αξιόπιστο, προσέξτε τη φράση, site του ίντερνετ Wikipedia. Με συγχωρείτε, αλλά... Έχει παραποιήσει και το Wikipedia. Έχει, ναι, αλλά είναι και προφανές ότι πρόκειται περί του πιο αναξιόπιστου site που υπάρχει, γιατί είναι site που διαμορφώνεται από τις απόψεις των... Άλλους από κυρία... Συγγνώμη, δεν πάρεμε. Το Wikipedia είναι μια κυκλοπαίδεια σε περίπου επίπεδο ενδικίου. Άντε και λίγο παραπάνω. Σε πρώτο χρόνο του μπάτσελο. Μία φράση παρακάτω από αυτή που γράφει η εταιρεία, ότι γράφει η Wikipedia, μία φράση παρακάτω λέει όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η εταιρεία είχε πάρει μόνο ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα. Ωραία. Άλλωστε, να τοποθετηθεί με ενέδωση κάποιος άλλος από εκεί, ο κύριος πρόεδρος. Ένα από δύο λόγια. Μόνο. Α, ο Μενέλαος. Δύο λόγια μόνο, ότι... Αυτόν τον αγώνα τον έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Και όχι μόνο η τοπική κοινωνία των Αγίων Θεοδόρων. Έχουμε ετοιμάσει σαν Επιτροπή Αγώνα ένα χάρτη. Ποιες περιοχές επηρεάζονται. Σε λίγο θα κυκλοφορήσει. Δεν είναι μόνο οι Αγίοι Θεοδόροι. Δεν έχουν μόνο οι Αγίοι Θεοδόροι το πρόβλημα. Επεκτείνεται σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων. Ήδη ακούστηκε αυτό. Το χαρτί. Σηκώστε λίγο το χαρτί. Μπορούμε να τον δείξουμε το χάρτη. Πάτε να κάνουμε. Μέχρι πού εκτείνεται η ακτίνα, με ποιες περιοχές είναι. Δηλαδή, τα εξαμήλια δεν είναι έξω από το κίνδυνο. Η Μονή Οσία Παταπίου δεν είναι έξω από το κίνδυνο. Τα Πίσια. Το Τράκι. Απέναντι, Σιδηρώνα, κάτω Αλμυρί. Όλοι αυτοί θα ενημερωθούν, η Κόρινθος. Και όλοι αυτοί πρέπει να είναι κοντά στην Επιτροπή Αγώνα, κοντά στον αγώνα που κάνουν τώρα όσοι έχουν ξεκινήσει εκεί. Που είναι πολλοί, είναι όλη η κοινωνία των Αγίων Θεοδόρων. Και αυτό πρέπει να ακουστεί. Αυτή είναι η περίμετρο των 25 χιλιόμετρων στην ευθεία, έτσι. Μπράβο. Να εξηγούμε τι λέμε. Μια ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Η Έγινα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι τώρα πια δεν είναι μόνο ο δήμαρχος που είναι μπροστά, είναι και ο λαός που είναι μπροστά. Και δεν είναι μόνο το K4 όπως ακούγεται ή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και το ΚΚΕ εδώ, είναι και η Νέα Δημοκρατία εδώ, είναι και η στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ. Δεν είναι μόνο από ένα φορέα, είναι όλη η κοινωνία σύσσωμη. Ο καθένας όμως, έτσι, με το δικό και που δίνει με το δικό του πλαίσιο και που δίνει και τις ευθύνες, γιατί
η εταιρεία τώρα, αν κάπου βασίζεται, βασίζεται σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αυτός το έφτιαξε, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτά ήταν. Άλλος κύριος στην Ανατολική Αποβολή. Ναι. Κύριος Σταντεδήματος. Πρώτα θέλω να πω ότι συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι αυτές οι απόψεις της, του Δημοτικού Συμβουλίου πρώτα και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Θέλω όμως να στείλω ένα μήνυμα και να πω, μην τολμήσουν, είμαστε αποφασισμένοι, οι κάτοικοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς, οι δημότες της περιοχής, να μην επιτρέψουμε την εγκατάσταση αυτών των δεξαμενών στην περιοχή μας. Έχουμε στείλει, έχουμε κάνει ήδη την προειδοποίηση, θα είναι πολύ πιο σκληρά τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε και ξανά επαναλαμβάνω, μην τολμήσουν. Συμφωνώ με τις προλαλήσατες και την εισήγηση του κ. Δημάρχου. Καταφέρανε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι κύριοι του Σάκη λογίστηκαν και γνώρισαν όλου του πολιτικού χώρου, του Αγίου Θοδόρου, όλου του φορεί, τα πάντα. Είναι ουσιαστικό αυτό που κάνανε. Βγάλανε τον κόσμο το σπίτι έξω. Θα ήθελα να παρακαλέσω του βουλευτέ του νομού να μην κοιτάνε του Αγίου Θοδόρου στο Λουτράκι σαν δεξαμενή ψήφων και πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο. Περιμένουμε τουλάχιστον τη γνώμη του. Ποια είναι η γνώμη του. Ο υπουργό κ. Μπελγίτη το πεδοτήθηκε. Τη γνωρίζουμε τη γνώμη. Όταν ήταν αντιπολίτευση, στη Λαϊκή Συνέλευση του Αγίου Θοδόρου ήταν αρνητικός. Τώρα που είναι συμπολίτευση είναι θετικός. Λυπάμαι. Και περιμένουμε τους υπόλοιπους βουλευτές να ανταποκριθούν και να είναι δίπλα στους πολίτες. Ευχαριστώ. Τοποθετήθηκε η κυρία Θαρμάκη χθες το βράδυ. Δεν το γνωρίζω. Ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν οι νόμοι του κράτους πρέπει να τηρηθούν όλους τους πολιτικούς. Άλλος κύριος έχει να πει κάτι. Ήθελα να δηλώσω και εμείς ως Ομοσπονδία Υπηστών που υποσχομούμε 23 συλλόγους με 8.000 μέλη από την πρώτη στιγμή ταξίδαμε στην πρώτη γραμμή. Στον αγώνα αυτών που τελικά πιστεύουμε ότι θα είναι νικηφόρος στο τέλος. Είμαστε μαζί σε κάθε κίνηση στον πλευρό του Δημάρχου. Άλλος κύριος, ο λόγος στους δημοσιογράφους. Ναι, είχα έτοιμη την ερώτηση πάνω σε αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Μανέλος προηγουμένως. Το ότι θα πρέπει οι κινητοποιήσεις μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Τις ξέρουμε, τις αναφέρουμε. Τι έχει κάνει η Επιτροπή Αγώνα πάνω σε αυτό. Όπως ακούσαμε και το πρόβλημα που πάει 25 χιλιόμετρα το λιγότερο γύρω-γύρω. Άρα δηλαδή βάζει μέσα το Λουτράκι, βάζει την Κόρινθο και άλλες περιοχές. Έχουν γίνει σκέψεις να απλωθούν ταυτόχρονα οι κινητοποιήσεις, όπως γίνονται αυτή τη στιγμή στους Αγίους Θεοδόρους, να γίνουν παράλληλες όλες τις περιοχές. Ή θα είμαστε μόνο εμείς οι κακοί εντός εισαγωγικών, κάνοντας εντός των Αγίων Θεοδόρων μόνο αυτές τις κινητοποιήσεις. Αυτό. Πρέπει να απαντάμε ή θέλετε συνολικά. Όχι, να απαντάτε. Να απαντάτε. Εκφράζοντας και την νομίζω για την Επιτροπή, έχουμε πει και έχουμε συζητήσει και είχαμε προβληματιστεί για το πώς μπορούμε να ενημερώσουμε και τους όμορους Δήμους, ουσιαστικά εκεί πάμε. Είμαστε ήδη σε επαφή και με το Δήμο Μεγάλου και μια Επιτροπή εκεί, η οποία μας επισκέφθηκε στο άνοιγμα των διοδίων. Μιλάμε και με τον Δήμο Κορινθίων και το μέλημά μας είναι πραγματικά αυτός ο χάρτης που έδειξε πριν ο κύριος Μενελάο και που θα αποτελέσει ένα βιβολάν για να μοιραστεί παντού, να ευαισθητοποιήσει όσους βρίσκονται και όχι μόνο μέσα σε μια ακτίνα 25 χιλιόμετρων, αλλά όσοι βρίσκονται τουλάχιστον εκεί μέσα να ενεργοποιηθούν μαζί μας και αυτό είναι το μέλημά μας. Θα το κάνουμε. Μπορώ να αποφάσω. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εδώ δεν θα κάνω ερώτηση, απλώς θέλω να πω ότι στο χάρτη λέει 20 χιλιόμετρα σε μια έκρηξη βιντεοφόρου 20 τόνων. Δεν μιλάει για 5.000 τόνους, για 20 τόνους είναι 20 χιλιόμετρα. Δηλαδή, να φανταστούμε τώρα 5.000 τόνους, πάμε ξύλο, να κάνει έκρηξη. Δεν είναι 20 χιλιόμετρα, μπορεί να είναι 200 και 2.000 χιλιόμετρα. Τώρα είναι λάθος αυτό. Με 20 χιλιόμετρα. Είναι πολύ λάθος. Γιατί αναφέρεται
στο ατύχημα της Βουλγαρίας. 20 χιλιόμετρα εντενώσανε γύρω-γύρω από το βιτεοφόρο. Τώρα, όταν μιλάμε για τις δεξαμενές 5.000 τόνους, αν έχει έκρηξη, δεν είναι για έκρηξη, είναι για τοξικότητα όμως. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα θέλω τη δική σας, σαν δήμαρχος πρώτα θα επικαλεστώ την ιδιότητά σας, εκπροσωπείτε τους κατοίκους του Λουτρακίου, επειδή ακούστηκαν πολλά. Πόσοι άνθρωποι του Δήμου, ναι, συγγνώμη, του Δήμου Λουτρακίου, υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί ακούσαμε ότι είναι 75, ότι είναι το Κουφουκού, ακούσαμε ότι είναι το ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις? Αυτό που βλέπετε, θα απαντήσω τώρα. Πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μία εκδήλωση Κυριακής Αύγουστος 6 ώρα το μεσημέρι το απόγευμα και με το αποτέλεσμα να ανοίξουμε τα διόδια στο Καλαμάκι? Εγώ λέω όλοι κάτοικοι του Δήμου. Μπορεί να είμαστε εκεί 200, γιατί δεν είμαστε ποτέ 75 και παραπάνω και 300 και το θεωρώ και το είπα εκεί επιτόπου. Στο προαστιακό είμαστε έτσι, πάρα. Ναι, εγώ ναι, είμαστε και 500 και παραπάνω και τσαρπέ με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, ξέρετε, και θέλω να το πω εδώ και αφορά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι στην πρώτη μας κινητοποίηση που ανοίξαμε, που κλείσαμε την Εθνική Οδό, συνέβη στην περίπου μία ώρα που είμαστε εκεί ένα γεγονός 3 λεπτών και τα μέσα πρόβαλαν δυστυχώς αυτό το γεγονός. Και το γεγονός αυτό κάλυψε όχι μόνο μία ελληνική, αλλά μία πολύ καλά περιφρουρημένη συγκέντρωση κατοίκων, που ξέρετε αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο γιατί δεν είμαστε εδώ, ας το πω έτσι και μας, να με συγχωρέσετε, ένα οργανωμένο κόμμα το οποίο πάμε και περιφρουρούμε την συγκέντρωσή μας. Εδώ μιλάμε για μια λαϊκή συνέλευση, για συνέλευση κατοίκων, που ξέρετε και ο Δήμαρχος έχει μια ευθύνη να ελέγξει την κίνηση του κάθε ενός δημότη. Κι όμως δεν άνοιξε μύτη. Και τα μέσα δυστυχώς, και εκφράζω το παράπονο μου, και νομίζω είναι παράπονο όλης της Επιτροπής και όλων των κατοίκων του Δήμου, πρόβαλαν αυτή την κακή στιγμή. Η οποία, αν θέλετε και τη γνώμη μου, γιατί ήμουν εκεί παρόν, δεν φταίνε καθόλου οι κάτοικοι της περιοχής. Καθόλου μα καθόλου. Και είδα ότι κλείσαμε τον Προαστιακό. Και δεν άνοιξε μία. Κάτω από πάλι επίσης πολύ δύσκολες συνθήκες, τουλάχιστον 500 κάτοικοι, να μην πω και περισσότεροι, πάλι κάτω από, επαναλαμβάνω, δύσκολες συνθήκες, που θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι κάπου αλλού, και κλείσαμε τον Προαστιακό χωρίς επίσης να ανοίξει μύτη. Και το ίδιο κάναμε ανοίγοντας τα διόδια. Άρα λοιπόν, ό,τι λέγεται ότι είμαστε πολύ λίγοι και δεν εκφράζεται όλος ο Δήμος, νομίζω ότι εκφράζει κάτι άλλο. Έτσι, και είναι εκ του πονηρού. Συγγνώμη, να συνεχίσω ερωτήσεις. Εκτός αν θέλει κάποιος συνάδελφος να μην καταχωριστώ. Η όλη η κατάσταση, η όλη η κινητοποίηση, βρίσκεται κάποιο κόμμα από πίσω? Θέλω να αποσαφινιστεί αυτό, γιατί πραγματικά ακούμε πολλά αυτές τις μέρες και πρέπει... να σας πω, κανονικά δεν θα έπρεπε καν να απαντήσω στην ερώτηση. Τη θεωρώ λίγα προσδυτική, μα ακούτε και έτσι, δεν την κάνω. Επειδή την κάνω. Τη θεωρώ την ερώτηση ως μη υπάρχουσα. Νομίζω ότι πριν τοποθετήθηκε εδώ ο κ. Κωνσταντής και είπε αυτό που όλοι μας πιστεύουμε ότι ενωθήκαμε, είμαστε ενωμένοι βεβαίως, και πιστεύω ότι αποδεικνύουμε αυτό που οι Έλληνες κάνουν πάντα, και ότι οι μικρές μειοψηφίες γίνονται πολύ μεγάλες τελικά πλειοψηφίες όταν βλάπτονται πραγματικά το περιβάλλον, η υγεία μας και η ύπαρξή μας ουσιαστικά. Έτσι, μας ενώνει και είμαστε όλοι ενωμένοι, και εδώ δεν υπάρχουν όχι μόνο κόμματα. Το διακύβευμα, κύριε Τσαρμπέ, είναι τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλο που η έννοια ενός κομματικού φορέα, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, οχριάζει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν κόμματα. Όπως είπε και ο κύριος Μενελάου, μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του ένα δικό του τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Όμως εδώ λειτουργούμε τελείως δημοκρατικά. Έχουμε εφαρμόσει τη δημοκρατία στην πράξη, πραγματικά, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και λειτουργούμε με μοναδικό συμφέρον την υγεία και των κατοίκων μας και την προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να ζήσουν τα παιδιά μας. Απλώς ήθελα να αποσαφινιστεί. Ναι. Και η τελευταία μου ερώτηση. Επειδή κάτι είπε πολύ σωστό χτες η κυρία Διώτη, ότι η μάχη δίνεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Η πολιτική, η δικαστική και η κινηματική.
Κινηματική το βλέπουμε όταν βλέπουμε χίλιους ανθρώπους και να είναι στον δρόμο. Είναι βασικό αυτό. Δικαστικά έχει γίνει οτιδήποτε είναι δυνατόν. Ασφαλιστικά, μέτρα, προσφυγές στα συμβούλια της επικρατείας. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει προκειμένου να σταματήσει η εγκατάσταση. Νομίζω ότι προηγούμενα ενημερώσαμε ότι έχουν γίνει όλες οι δικαστικές ενέργειες, αλλά πρόκειται να γίνουν και άλλες. Διότι εντωμεταξύ βγήκαν και άλλες αποφάσεις. Δηλαδή, κάναμε όλες τις δικαστικές ενέργειες κατά τις απόφασεις της κυρίας Μπιρμπίλη. Στη συνέχεια, εξεδόθη η άδεια εγκατάστασης. Κάναμε και εκεί δικαστική ενέργεια, προσφυγή. Και επίκειται και άλλες δικαστικές ενέργειες, οι οποίες δεν θέλω να φέρω λεπτομερώς. Δηλαδή, δεν σταματάνε αυτές τις δικαστικές ενέργειες. Όσο συνεχίζει η εταιρεία να μας παρουσιάζει εγκρίσεις, έγγραφα και να απαιτεί την εγκατάστασή της, εμείς θα είμαστε εκεί για να αντικρούμε αυτές τις ενέργειες με δικαστικές και με εξωδικαστικές ενέργειες, τις οποίες δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω. Χωρίς να είμαι νομικός, επειδή ακούσαμε τον κύριο Μουζακίτη, στην ουσία να μας λέει ότι λένε ψέματα σε αυτά που λένε. Δηλαδή, όταν μας λένε ότι το στυρένιο δεν είναι τοξικό, όταν λένε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, όταν λοιπόν μία απόφαση υπουργού στηρίζεται σε ψέματα και παρόλα αυτά υπογράφεται, δεν πρέπει να γίνει κάτι νομικά εναντίον αυτού που έβαλε την υπογραφή. Αυτό κάναμε. Έχουμε μία αίτηση ακυρώσεως. Δεν μπορεί να το κάνει με τον νόμο περιευθύνσης υπουργών. Έχουμε εναντίον. Είναι ο νόμος περιευθύνσης υπουργών. Αν κατάλαβα καλά, λέτε εναντίον του υπογράφοντος, παράβαση καθήκοντος, σαφέστατα και άσχετο να αποσυνδεθεί από το θέμα της προσφυγής εναντίον της αποφάσεως. Βεβαίως. Που πιστεύω από όλα αυτά τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, δεν θα πέρασει, δεν μπορεί να εγκριθεί. Δηλαδή θα ακυρωθεί αυτή η υπουργική απόφαση. Πόσο, αυτό θα το δούμε. Αλλά γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε το συζητήσουμε, νομίζω ότι είναι μια ιδέα για την καλή. Επειδή υπάρχουν προϊόντα χημικά, ιδιότητες των οποίων εμείς σαν νομικοί τις αγνοούμε, θα πρέπει κανονικά αυτά να μας τα καταθέσει ένας χημικός. Και στο χημείο του κράτους για να είμαστε και επιστημονικοί. Χημείο του κράτους, το οποίο όμως δεν ζήτησαν καθόλου τη γνωμάτευση προκειμένου να το δεν τη χρειάζονται. Ναι, αλλά απαιτείται να την έχει την νομοδότηση όπως χρειάζεται και ένας περιβαλλοντολόγος. Αυτοί είναι οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι ο μεν πρώτος θα καταθέσει για τις ιδιότητες του στυρενίου και των άλλων χημικών υλών, ο δε περιβαλλοντολόγος για τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα χημικά στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι θέμα δηλαδή νομικού χειρισμού. Οι νομικοί χειρισμοί έχουν γίνει και θα γίνουν και άλλοι. Για την κυρία Μπιρμπίλη, όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος κυρία Τζαμπέ, καταρχήν θέλει δόλο. Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί πρώτον και για να πάρει την άδεια πρέπει να την πάρει την άδεια για να γίνει η ποινική δικασία, η ποινική δίωξη να την ασκήσει η Βουλή των Ελλήνων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι υπάρχει δόλος. Αν οι υπηρεσίες έχουν πει ότι. Ας πιέσουμε τους βουλευτές του ενδιαφέρει. Δεν είναι να τιμωρηθεί ποινικά η κυρία Μπιρμπίλη. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να ακυρωθεί η απόφαση. Δεν θα δυνατήσει όμως και η υπογραφή της κυρίας Μπιρμπίλης αν υπάρχει. Η διαδικασία των ποινικών δικαστηρίων και μετά από άδεια της Βουλής μιλάμε για μια πενταετία τουλάχιστον. Αυτό. Καταρχάς δεν έχει γίνει ποτέ. Αποτέλεσμα. Καταρχάς αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και το πολιτικό μας σύστημα, να ξέρετε ότι οι αποφάσεις που παίρνουν οι υπουργοί γενικώς δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά τους και αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να σας πω, ενημερώσω όμως το δεύτερο. Στην επόμενη βουλευτική. Ακριβώς. Και να ελεγχθούν με το πέρας της Βουλής, με το κλείσμα της Βουλής, τελειώνει οποιαδήποτε διαδικασία. Κάναμε εκτός όλων των. Πολύ σωστά σας ανέφερε η κυρία Στάμου. Κάναμε και μια καταγγελία στην επιθεώρηση, προς τη γραμματέα περιβάλλοντος και προς την κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη. Με σκοπό ακριβώς να καταδείξουμε αφενός μεν τις αντιφάσεις που υπάρχει που έχουν η περιβαλλοντική όρη με την προσπάθεια που κάνει η εταιρεία, αλλά αφετέρου και να βοηθήσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή ουσιαστικά να παρέμβουν οι επιθεωρητές, γιατί όπως γνωρίζετε με το κείμενο, με την πρόταση του κυρίου Τατούλη, η γραμματεία περιβάλλοντος δεν έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Εκ της συστάσεώς τους. Άρα έπρεπε να γίνει μια καταγγελία που την κάναμε για να πάρουν μπροστά, να πάρουν αυτή την καταγγελία και από εκεί πέρα να κινηθεί η διαδικασία. Και ένα τελευταίο νομικό.
Προφανώς, σας είπε η κυρία Στάμου, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες συνέργειες και δεν έχει σημασία να τις πούμε αυτή τη στιγμή, είναι άσκοπο και άτοπο. Θα σας έλεγα όμως ότι αυτή η αέναη προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει ένα κατά κάποιο τρόπο άλοθη στις ενέργειές της, να ξέρετε ότι δεν θα μείνει αναπάντητο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η κοινή γνώμη, εμείς, εσείς και όλοι, να γινόμαστε συνέχεια θύματα μιας προσπάθειας σχεδιασμένης, θα έλεγα, να μου επιτρέψετε τη φράση, μιας προπαγάνδας υπέρ μιας εγκατάστασης χωρίς εμείς να απαντάμε. Και θα απαντήσουμε νομικά. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία τελευταία. Πάνω σε αυτό που είπε, και αυτό που σκέφτομαι τώρα, εναντίον της κυρίας Μπιμπίδη ενδεχομένως να στραφούμε είναι χρονοβόρο. Εναντίον όμως της εταιρείας και την υπευθύνη της εταιρείας για τα δύο αυτά, για τις δύο αυτές ανακοινώσεις, που εν γνώση τους είναι ψευδείς και εναρμονίζονται με την υπουργική απόφαση, μπορούμε να θαυμάσια να στραφούμε για παράβαση καθήκοντος ή για σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού. Εγώ αυτό που θέλω να πω κλείνοντας αυτήν την ερώτησή σας είναι το εξής, ότι ο θεσμικός ρόλος του Δήμου και το δηλώνω ως Δήμαρχος, θα είναι να στηρίξει απόλυτα την οποιαδήποτε νομική προσπάθεια και είμαστε σε μία, αυτό είναι, ξέρετε, έχει και ένα δυναμικό χαρακτήρα, ότι καθημερινά προσθέτουν τα στοιχεία, μας δίνουν δυνατότητα να κάνουμε και εμείς αντίστοιχες προσφυγές. Θα είμαστε λοιπόν, ο Δήμος θα είναι άρρωγος την οποιαδήποτε προσπάθεια αυτή, με οποιαδήποτε νομική κάλυψη, προκειμένου στον τομέα αυτό, στο πεδίο αυτό που σας είπα το νομικό, να καλύψουμε πλήρως την υπόθεση. Και μία τελευταία ερώτηση. Τελευταία. Όταν πήγατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την επόμενη μέρα είχα και μία συνέντευξη με τον κύριο Παπαγεωργίου πάνω σε νομικά, να μιλήσουμε δηλαδή καθαρά νομικά, να βγάλουμε τελείως το συνέστημα και το γεγονός ότι είναι ένας κάτοικος της περιοχής. Και θέλαμε να μάθουμε κατά πόσο νομικά είναι καλυμμένη και η περιφέρεια το να μην έδινε την άδεια στην εταιρεία, αλλά και το πόσο σημαντικό θα ήταν να έχει στη φαρέτρα της όπλα και ο Περιφερειάρχης αλλά και οι βουλευτές του νομού προκειμένου να αντιδράσουν πολιτικά. Υπήρχαν κάποια νομικά προβλήματα όσον αφορά, δεν μπορούσε να πάρει ο Περιφερειάρχης πίσω την υπογραφή του, μας είχατε πει κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Δεν μπορούσε να μην υπογράψει. Μπορούσε να κάνει καθυστέρηση, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, μπορούσε να παίζει την μπάλα. Να την πετάει στην κερκίδα. Ναι, αλλά δεν υπήρχε νομικά τρόπος να μην υπογράψει τελικά. Θα πιεζόταν και τελικά θα υπέγραφε. Αυτό λέει ο νόμος. Αλλά να εστιάσουμε κάπου. Η ζημιά, εντός εισαγωγικών τη φράση, δεν έγινε από τον κύριο Τατούλη. Η ζημιά έγινε από το Υπουργείο, από την κυρία Υπουργό. Εκεί ήταν το θέμα. Ο κύριος Τατούλης είχε το νομικό επιχείρημα ότι με συγχωρείτε, εγώ τι θέλω να κάνω. Έβαλα μια υπογραφή. Νομικά δηλαδή απαγορευόταν να μην υπογράψει. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει το πραγματικό γεγονός ότι έχει υπογράψει ο Υπουργός. Υπάρχει το πραγματικό γεγονός ότι έχει υπογράψει ο Υπουργός την αδειοδότηση της περιβαλλοντολογικής μελέτης και θεώρησε και υπηρεσιακά ότι ο έλεγχος έχει γίνει ο κύριος Τατούλης από την κυρία Υπουργό. Όμως, τώρα να πάμε στα νομικά, που θέλετε καθαρά νομικά, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση του κύριου Τατούλη και του κάθε κύριου Τατούλη. Δεν εννοώ το πρόσωπο του κύριου Τατούλη, του εκάστοτε περιφερειάρχη να ελέγξει. Αν η έγκριση των περιβαλλοντολογικών νόμων και όλος ο φάκελος, τα στοιχεία του φακέλου, ανταποκρίνονται στους νόμους, στα σύνταγμα και στους νόμους του κράτους. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν προσβάλλεται το άρθρο 24 του συντάγματος, αν είναι σύμφωνο, όλος ο φάκελος είναι σύμφωνος με την χορταξική μελέτη που είχαμε, τις χορταξικές μελέτες που είχε ο περιφερειακός σχεδιασμός που ήταν εγκεκριμένος από την περιφέρεια το 2003. Αυτό όμως δεν ελέγχθηκε και αυτός είναι ο λόγος, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι, για τον οποίο ένας από τους λόγους που προσφύγαμε στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ακυρώσει την απόφαση αυτή του κυρίου Τατούλη από άποψη νομιμότητας. Εμείς δεν λέμε. Υπάρχουν θέσεις σκοπιμότητας, αλλά απόψη νομιμότητας είναι αυτό που σας είπα. Ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός λέει ότι είναι χωρισμένη στην περιοχή, ότι δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια βιομηχανική, να χωροθετηθεί η χωροταξικά βιομηχανική περιοχή εκεί πέρα, πώς θα είναι. Δεν παίρνει άλλες επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες. Και εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε ίσως να πάρει οποιαδήποτε έγκριση. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, γιατί είναι και οικιστικά επιβαρημένη περιοχή. Οπότε, εφόσον είναι εκτός σχεδίου περιοχή, δεν μπορεί να γίνει η βιομηχανική αυτή καταστροφή μόνο σε αυτή, σε οποιαδήποτε. Γιατί μας λένε και τιμό το ρόλο.
Η πραγματικότητα είναι αυτή, παιδιά. Ούτε η Μοτόρα μπορεί να κάνει παίρνει σε καταστάσεις. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και το λέω επειδή ο κ. Στατούλης είπε, ας πούμε, και τη Μοτόρα. Ναι, αν ο κ. Στατούλης έπρεπε να ελέγξει το φάκελο, κάπως έδωσε κατάσταση του περιφερειακού συμβούλου και στη Μοτόρα. Αυτά έπρεπε να κάνουν νομικά. Όσον αφορά, το θέμα ότι ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στατούλης, ήταν υποχρεωμένος να υπογράψει ούτως ή άλλως έναν φάκελο που του ήρθε μπροστά και προφανώς σύμφωνα με κάποιους πληρούσε όλους τους όρους κτλ. Εάν ίσχυε αυτό, τότε μας κοροϊδεύει τώρα. Γιατί με την ίδια τη λογική, πώς γίνεται τώρα να πάει να απευθυνθεί στο γραφείο των ελεκτών περιβάλλοντος και μετά να εγκρίνει ή όχι την συγκεκριμένη μελέτη. Άρα, λοιπόν, έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη μελέτη. Έχει τελειώσει ότι έχει υπάρξει έγκριση. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα λοιπόν, μιλάμε ή μας κοροϊδεύε πριν ότι ήταν υποχρεωμένος ή μας κοροϊδεύει τώρα ότι θα μπορέσει να την πάρει πίσω την υπογραφή του. Επίσης, η στάση του είναι συγκεκριμένη. Όταν το Μάρτιο είχε μπει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα, απαγόρεψε να συζητηθεί το ζήτημα. Όταν εμείς οι κάτοικοι μπήκαμε μέσα, το βάλαμε μέσα πρώην μηνυσίας διάταξης, συζητήθηκε και πρώτο-πρώτο μάλιστα, και τότε άλλαξε στάση και ανακάλυψε ότι μπορεί να επανεξετάσει το ζήτημα. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα έτσι όπως τα λέει ο κ. Στατούλης, είναι μάλλον κάπως διαφορετικά. Ο κ. Μουζακίδης θέλει να συμπληρώσει κάτι για την εγχώρια που αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Οι αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων μαζί με πολλές άλλες ακόμα δεν περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Περιφερειάρχη πριν από το 12 και 13. Επομένως αυτή τη στιγμή δεν έχει αρμοδιότητα νομική. Το να πει ότι ξέρεις αυτό πρέπει να υπογράψω. Η κολυσιεργία του δημοσίου είναι δεδομένη. Μπορεί να κάνει και δύο χρόνια να μετάει το φάκελο. Είναι άλλο θέμα. Νομικά όμως, αν όπως είπα, πάμε στο κολυσιεργία, τι θα το κάνει. Είναι πολιτικό αυτό. Πολύ πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ορίστε, αυτό που σας είπα. Όσον αφορά το προηγούμενο που είπατε για την προσφυγή. Το μικρόφωνο. Ναι. Όσον αφορά την προηγούμενη προσφυγή κατά της κυρίας Περπίλη που λέτε δεν γίνεται. Στην Ελλάδα παλάζεσαι μόνο λόγω βλακίας, είμαι υπουργός. Πολλοί λένε ότι γι' αυτό ζητιάνε τη χώρα, αλλά αυτή είναι κάθετη, δεν νομίζω να έχουν δίκιο. Τέλος πάντων, στο θέμα. Είπατε ότι κάνετε κάποιες κινήσεις ούτως ώστε να φτιάξετε ένα πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούν και υφιστάμενες βιομηχανίες στην περιοχή. Το είπατε στην αρχή. Σωστά το άκουσα. Όχι, το είπα. Όχι, ο Δήμαρχος. Όχι, απλά σε τι αναφέρεστε, σε ποιες βιομηχανίες. Δεν είναι θέμα μιας βιομηχανίας συγκεκριμένης. Εμείς από την αρχή έχουμε θέσει το εξής σημαντικό για μας πλαίσιο, ότι όλη η λειτουργία, όλη η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή πρέπει να ελέγχεται. Και όχι μόνο στην αρχική της επένδυσης, στην άδεια ίδρυσης ή την κατόπιν άδεια κατάστασης της, αλλά διαρκώς να ελέγχεται. Ξέρετε ότι υπάρχουν κρίσεις αδειών, δηλαδή, όχι αδειών, το πιστοποιητικό παράδειγμα πυροπροστασίας πρέπει να έχει μία επιχείρηση λίγη κάθε κάποιο δύο χρόνια ή πέντε χρόνια. Η περιβαλλοντική όρη επίσης. Δηλαδή σε κάθε χρονικό διάστημα αυτό ελέγχεται. Για μας, για το Δήμο μας, έχει μεγάλη σημασία, επειδή κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, πρέπει να πούμε να φύγει η μοτορία από την περιοχή μας. Δεν γίνεται, έχουμε παντρευτεί με αυτό. Αλλά όμως αυτό μπορούμε να απαιτήσουμε για την εννοώ τη λέξη στην οποιαδήποτε δραστηριότητα υπάρχει στην περιοχή μας, είναι να τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανόνες και να λειτουργεί κάτω από τους όρους αδειοδότησής τους. Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι στιγμής γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Κοιτάξτε, να συνεχίσω. Αυτό που έχω εκφράσει και το έχω πει είναι το εξής, ότι θα πρέπει εμείς ως Δήμος να θωρακίσουμε την περιοχή μας με ένα νομικό πλαίσιο, όπως αυτό λέει το Γενικό Προοδευτικό Σχέδιο, ή όπως αυτό ή αν λέγεται χρήσης γης, ή αν λέγεται ζώνης κυστικού ελέγχου, έτσι ώστε να αποτρέπεται από το ίδιο αυτό νομικό πλαίσιο η οποιαδήποτε κατάσταση, η οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία δεν εκφράζει τη δική μας άποψη, η οποία εκφράζεται μέσω αυτών των νομικών θέσεων της περιοχής. Είναι δηλαδή δυστύχημα το ότι δεν έχουμε εγκεκριμένο Γενικό Προοδευτικό Σχέδιο, είναι δυστύχημα το οποίο δεν έχουμε, κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές, φιλοξενούμε μία από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες στην Ελλάδα, το δέχονται και οι ίδιοι, τη Motorola, και δεν είναι αυτό σε ένα θεσμοθετημένο βιομηχανικό πάρκο. Δηλαδή δεν έχουμε θεσμοθετημένο ΒΠΑΡΚ στην περιοχή μας. Και αυτό είναι δυστυχώς
μια πολύ άσχημη διαπίστωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και έχουμε μεγάλη ευθύνη ως Δήμος να κάνουμε, να θωρακίσουμε νομικά, να κάνουμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε όποιος έρθει να εγκατασταθεί εδώ να είναι κάτω από αυτό το πλαίσιο το νομικό. Να κάνω μια ερώτηση. Να προσθέσω κάτι κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέψετε. Έχουμε ζητήσει και πρόκειται να εισηγηθεί το τοπικό συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων τη δημιουργία περιβαλλοντικής υπηρεσίας, τη συγκεκριμένη μελέτη επιπέδου για να μετρήσουμε τον κορεσμό της περιοχής πια με στοιχεία και να τα μετράμε συνέχεια. Έχουμε και πρόκειται, ότι θέλουμε θα αναζητήσουμε και έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι θα γίνουν όλα αυτά, να ζητήσουμε την ύπαρξη σταθμών μέτρησης καθημερινών, καθημερινής μέτρησης εναερίων ρήπων. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά στοχεύσει, αυτό είναι ένα από τα καλά που μας έκανε η κυρία Μπιρμπίλη, έχουμε στοχεύσει να δημιουργήσουμε τέτοια βάση ώστε από εδώ και πέρα να μην είμαστε πια σε ένα επίπεδο μόνο γνωμοδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να ελέγχουμε το περιβάλλον μας, να ελέγχουμε ουσιαστικά το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια αυτό, μια παρατηρήση, δεν είναι πολύ καλά τα παιδιά του κ. Παπαγιοργίου. Το παρατηρητήριο ρήπανσης, όπως το εμείς το είχαμε πει προεκλογικά και το έχουμε γράψει στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, είναι μια ιδέα η οποία θα εφαρμοστεί πλήρως. Είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτό θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς, τώρα για ένα λόγο παραπάνω. Απλώς τώρα, έτσι. Κύριε Μουζακίτη, δηλαδή, ο Περιφερειάρης δεν είχε καμία δικαιοδοσία στην ουσία όταν υπέγραφε. Διακοσμητικός ήταν ο ρόλος του. Κοιτάξτε, για να δημιουργήσει σύμφωνα με τον Καλλικράτη, πρέπει να θεωρήσει νομοθεσία. Απλώς πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει χώριση των νομοθετήτων, ήταν διαδικαστικό απλώς, σαν κοινοποίηση. Και αρνητικά, διαδικαστικό. Όχι, δεν μπορούσε να είναι. Κάτι νομικό. Νομικά. Και με. Αλλιώς τι ποινή μπορεί να έχει. Ποιο. Παράβαση καθήκοντος. Άμα ήταν παράβαση καθήκοντος. Αν υποθέσουμε ότι έπαιρνε την πρωτοβουλία παρά τον νόμο, ναι. Έχει και έκπτωση από το αξίωμα. Είναι παράβαση καθήκοντος. Τότε γιατί οι αντιδήμαρχοι σας λέγανε να παραιτηθούν. Πώς το καταλαβαίνω. Το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί υπήρχαν αντιδήμαρχοι σας που λέγανε να παραιτηθούν. Να παραιτηθούν από τι. Από το αξίωμά τους. Οι αντιδήμαρχοι. Όχι, οι αντιδήμαρχοι σας λέγανε να παραιτηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο από το αξίωμά τους. Από την ώρα που κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Τι βγαίνει, για λόγους ευθυξίας. Α, για λόγους ευθυξίας. Ναι, και πολιτικά δεν υπάρχει στο νομικό πλαίσιο αυτό. Δηλαδή κορώνες ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν έχει νομικό σκέλο. Αυτό ήταν μια άποψη κάποιου συντοπίτη μας και μέλους της Επιτροπής. Είχε αυτή την άποψη, την είπε εκεί. Θεώρησε ότι όπως είτε για λόγους ευθυξίας είτε για λόγους οτιδήποτε θα θεωρούσε ότι. Μετά από αυτή την απόφαση του Περιφερειάρχη, ότι μπορεί και να παραιτηθεί ο κ. Περιφερειάρχη. Μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει να βγάζει και ο λαό συμπεράσματα, έτσι, που ψηφίζει κτλ. Ερώτηση. Αυτό είναι προς όλους τους δύο πιστεύω. Η περιοχή υπόθηκε που είναι να γίνει η εγκατάσταση βιομηχανίας είναι εκτός σχεδίου. Ναι, όλη η περιοχή είναι εκτός σχεδίου. Θαυμάσια. Η πολεοδομία, αν κάποιος χτίσει ένα σπίτι αυθαίρετο, υποτίθεται ότι ελέγχει, ναι, ελέγχει πάντως. Δηλαδή, εγώ υποτίθεται να χτίσω κάτι αυθαίρετο, θα έρθουν, θα έρθει η αστυνομία, θα πάνε αυτόφορο κτλ. Η πολεοδομία από μόνη της δεν φτάνει. Ερώτηση. Για αν είναι εκτός σχεδίου και δεν μπορεί να χτίσει, έτσι. Νομίζω ότι είναι της πολεοδομίας. Απλά. Δυστυχώς, εδώ είναι το παράδοξο, έτσι. Πολεοδομικά ελέγχεται από την Κόρινθο, την πολεοδομία της Κόρινθου και όχι από το δικό μας πολεοδομία, γιατί έχει ο Δήμος πολεοδομία, όπως γνωρίζετε. Έτσι, γιατί έχει περάσει πολεοδομία στο Δήμο. Και εντάξει, η πολεοδομία Κόρινθου πράγματι έδωσε βεβαίωση στην επιχείρηση ότι είναι στο προτινόμενο, έτσι. Είναι προτινόμενη περιοχή για βιομηχανική περιοχή. Προτινόμενη. Συγγνώμη, δηλαδή στο μέλλον, στο μέλλον λέει. Όχι, να σου το εξηγήσω. Για να μην λέμε πολλά. Εσείς. Αύριο πάτε στην πολεοδομία και λέτε να αφήσω μια βία εκεί. Εγώ σας εξηγώ. Θα σας πει πάρτε άδεια και στο προτινόμενο. Ναι, όταν όμως η ίδια η πολεοδομία δίνει τέτοιο έγγραφο, προσέξτε σε αυτό.
Εάν σας δώσει σε τέτοιο έγγραφο ότι ξέρω εγώ, είσαι νόμιμος γιατί είναι προτινόμενη η περιοχή να γίνει, προφανώς η αστυνομία δεν σε πιάσει να σε πάει αυθαίρετο. Όχι, αν έχει έναν πρόεδρο. Συγγνώμη, δηλαδή μπορεί να φτιάξει αποθήκη χημικών και δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιο. Τέτοιο έγγραφο έχει πραγματικά. Έχει έγγραφο, σας λέω, προσέξτε σας. Έχει έγγραφο από την Πολυδομία Κορίνθου ότι είναι η προτινόμενη χρήση περιοχή είναι για βιομηχανική περιοχή. Όμως σας λέω. Βασίζεται, ξέρετε, που αυτός που έδωσε αυτό το έγγραφο, ο υπάλληλος Πολυδομίας Κορίνθου, στο ότι θα γίνει, προσέξτε, στο μέλλον, ένα γενικό πολυδομικό στην περιοχή, το οποίο θα εντάσσει αυτή την περιοχή και θα μπορεί να καταναλωθεί. Αυτό όμως είναι, να σας πω κάτι, αυτό είναι πραγματικό. Η ερώτηση είναι εξής τώρα. Στην ερώτηση σας λέω ότι εμείς έχουμε κάνει τις ακύρωσεις με τις επικρατείες ακριβώς και μάλιστα για το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών κτήσεων λέγοντας αυτό, αλλά το ίδιο έχουμε πει και εναντίον της άδειας εγκατάστασης στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Προπόνησης. Εμείς δηλαδή προσπαθούμε να αποδείξουμε αυτό το αυταπόδεικτο που λέτε εσείς ότι θα έπρεπε να ισχύει εναντίον. Θέλω να πω ότι γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, συμβούλια της Ιπποκρατίας κλπ. Και διάφορα που μια πολύ απλή υπηρεσία όπως είναι η πολυδομία, δεν είναι απλή, είναι μια υπηρεσία πιο χαμηλής βαθμίδας από το Υπουργείο, από το ΣΤΕΙ, οτιδήποτε, μπορεί να πει κύριε, δώσω την άδεια. Πάρε περιβαλλοντικού, ό,τι θέλει. Αυτό εκτό σχεδίου έχει λήξει το ζήτημα. Και ρωτώ τώρα, εάν εσεί κύριε Λόι πάτε και ζητήσετε, έχετε ένα κόμπο στο σουσάκι εκτό σχεδίου και ζητήσετε άδεια να χτίσετε ένα σπίτι. Θα σα το δώσω γιατί είναι προτινόμενο οικιστικό. Ζητήστε άδεια για πυρηνικά απόβλητα, θα σα δώσουν όμω. Να πάω να ζητήσω να μου δώσουν, θα μου δώσουν. Ξέρετε κάτι. Είναι στο προτινόμενο, δεν το ξανακούσει αυτό. Είναι προτινόμενο να γίνει, να μπει στο σχέδιο. Είναι προτινόμενη η χρήση προτινόμενη. Και σε αυτόν που υπέγραψε αυτό το χαρτί στην Πολυδομία, η κυρία Πυρπίλη είναι στο απειρόβλητο, είναι υπουργό. Στον κύριο στην Πολυδομία πρέπει να σπάρει γιατί δεν κάνει μια μήνυση. Μήνυση εξωτικό, δεν ξέρω να πει θέματα. Πώς υπέγραψε τέτοιο πράγμα. Σας είπα, είναι ένα θέμα. Εκτός αν το προβλέπει ο νόμος, δεν ξέρω, δεν είναι ο νόμος. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Εγώ θα συνεχίσω, δεν τελείωσα. Δεν κατάλαβα σε ποιο έγγραφο αναφέρει τη Wikipedia. Το Wikipedia. Το στυρένιο είναι καθαρό. Ποια είναι το έγγραφο αυτό, από πού προέρχεται. Της εταιρείας. Για να μας πεις η εταιρεία. Η εταιρεία αυτό το έγγραφο που είσαι, σας το έδωσε σαν... Μας το έστειλε σαν ανακοίνωση. Είναι παντού, σε όλα τα κείμενα. Ότι με βάση την εφημερίδα, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Wikipedia, που είναι κατά γενική ομολογία. Δεν υπάρχει Wikipedia. Αν πας στο πανεπιστήμιο και κάνεις τη διαδικασία και πεις βιβλιογραφία Wikipedia, θα μην έχεις τίποτα. Δεν είναι βιβλιογραφία αυτό. Να σας πληροφορήσω. Δίνει ακριβώς βέβαια τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει και πόσο και τι ένδυα έχει η εταιρεία σε επιχειρήματα. Το site δεν είναι ποτέ. Το site ακόμα και τα blog που λέμε εδώ και μιλάμε δεν είναι ποτέ. Πέρα να θεωρούμε που φέρετε. Και η Wikipedia θα θεωρεί τοξικότητα. Το ξέρω απολύτως γιατί πολλές φορές καταφέρω και βλέπω τις μεγάλα πράγματα. Και μια τελευταία. Δηλαδή, δεν ξέρω εντελώς η εταιρεία. Σας είπα και πάλι. Εναντίον της εταιρείας μπορούμε περίπου να στραβούμε. Και μια τελευταία ερώτηση ήταν. Να μας ζητήσει, να το δούμε αυτό. Εγώ, άμα θέλετε, το βλέπουμε τη λέω η Wikipedia. Αλλά αυτό είναι η οικοδομία. Άρα, του κάναμε μήνυση για παράβαση καθήκοντα. Τι βγήκε. Η ζημιά, αν προχωρήσει το πράγμα και δεν σταματήσει, έχει γίνει. Δεν ξέρω νομικά πώς γίνεται. Απλά λέω ότι η πολυοδομία θα σταματήσει πριν φτάσει. Εναντίον του συγκεκριμένου υπαλλήλου που υπέβρωσε για παράβαση καθήκοντα. Το έχετε δικαίωμα κάθε πολίτη. Το θέμα είναι τι πράξει κάνει και ποια είναι η ποινή που θα έχει. Και ποια είναι η ποινή που θα έχει. Μια τελευταία μικρή. Έχουμε εδώ, έχω πάρει το Τζόνι, το δικό σου είναι έτσι το. Είναι τα 10 χιλιόμετρα. Τα 25 δηλαδή είναι μέχρι τα Μέγαρα, πιστεύω. Και κάπου με Κόρινθο και λίγο μετά, έτσι. Να απαντήσουμε στο ζητώ. Ναι, γιατί το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ποσότητα, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που φυσάει ο αέρας, αν θα είναι σε συνδυασμό με κάτι άλλο, σεισμό, πυρκαγιά, ηφαιστειακή έκρηξη, δηλαδή το αποτέλεσμα, που θα, αν ένα βιτίο, πού θα γίνει το ατύχημα, προς τον Ισθμό, προς τους Άγιους Όδωρους. Άρα λοιπόν είναι ασαφής ούτως ή άλλως και από το γεωγραφικό ανάγλυφο η ακτίνα επίδραση κάποιου ατυχήματος. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό για να καταλαβαίνει ο κόσμος πού είναι τα 5 χιλιόμετρα, πού είναι τα 10 χιλιόμετρα. Δεν είναι τίποτα κάτι συγκεκριμένο. Εγώ να τονίσω κάτι εδώ που έχει σημασία. Είναι αυτό που λέγαμε και από την αρχή. Ότι για ένα ατύχημα όσο αφορά το περιβάλλον δεν υπάρχουν σύνορα ούτε δήμων ούτε.
δεν θα πει φτάνω μέχρι εδώ την επίπτωση γιατί μέχρι εδώ φτάνει το όριο του Δήμου μας. Και αυτό να το καταλάβουν όλοι οι όμοροι. Όλοι οι όμοροι Δήμοι να το καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι όσο κινδυνεύουμε εμείς, κινδυνεύουν και οι δίπλα από εμάς. Ένα τοξικό νεφο θα πάει. Ακριβώς. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Αν έχετε καλέσει τους βουλευτές για να συζητήσετε τα προβλήματα μαζί τους, να τους πείτε τη δική σας άποψη. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δεν θεωρείτε ότι ήρθε ο καιρός να γίνει επίσημα μία κλήση όλων των βουλευτών? Βεβαίως. Και να ενημερωθούν, γιατί και... μπορεί να πιστήκανε από την καταπληκτική επιχειρηματολογία της εταιρείας και να έχουν πιστεί ότι είναι μία επένδυση που θα δώσει δουλειά στους κατοίκους του Αγίου Θεοδόρα. Είναι 7 θέσεις, έτσι. Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό. Γιατί ορισμένοι σύμβουλοι που τώρα είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξαν σύμβουλοι του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είχαν αποφανθεί όχι, αρνητικά. Οπότε από το 2008 το γνωρίζουν. Δεν πειράζει. Να τους ξανακαλέσετε. Είμαστε, όπως είπα, όπως με συγχωρείτε κύριε Σάμου, είμαστε σε μια δυναμική πορεία. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά η Επιτροπή, σας είπα, σχεδόν κάθε μέρα η Επιτροπή συνεδριάζει, παίρνει αποφάσεις και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Και πολλά άλλα τα οποία έχουμε αποφασίσει και ως Επιτροπή, έχει αποφασίσει η Επιτροπή, τα οποία δεν μπορούμε να πούμε εδώ και τα οποία είναι επιχειρήματα και τα οποία θα τα θέσουμε και σε άλλα επίπεδα προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας και το σκοπό μας. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον όταν θα βγαίνουν από το γραφείο σας και θα έχουν ενημερωθεί από τον αρμόδιο δήμαρχο. Και σίγουρα ο Δήμαρχος δεν θα τους πει ψέματα, να δούμε τι θα απαντούσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα τους έχουμε καλέσει στη Λαϊκή Συνέλευση. Άλλο η Λαϊκή Συνέλευση και μιλάμε τώρα. Εκείνη την ημέρα έχει και βουλή. Εκείνη την ημέρα φροντίζαμε για άλλα πράγματα. Εάν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ένα λεπτό παρακαλώ, κάνει ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις από την περιφέρεια. Εντάξει, εξελίξεις από την περιφέρεια στο θέμα του κ. Τατούλη, όταν επισκεφτήκαμε την περιφέρεια και θέσαμε το θέμα του τι γίνεται. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα το ψάξει το θέμα. Ναι, όχι. Η απόφαση, ουσιαστικά υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία βέβαια είπαμε και εκεί ότι είναι μια πρώτη νίκη στο ότι συζητήθηκε το θέμα έστω προημερησία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν συμβαίνει συνέχεια τακτικά αυτό, και ότι πάρθηκε για αυτή η απόφαση. Νομίζω ότι ο Στοτούς περιμένει την άποψη των ελεγκτών περιβάλλοντος, προκειμένου να, αν υπάρχει, έχει πει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι αν υπάρξει αρνητική εισήγηση των ελεγκτών περιβάλλοντος, τότε θα πάρει πίσω την υπογραφή. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και να συνημερώσω ότι η Επιτροπή. Άρα, ζητάει να έχει όπλα στη φαρέτρα του για να κόψει την άδεια στην ουσία. Ναι, ναι. Αυτό σας λένε εκεί. Και βέβαια, να σας πω το εξής, ότι η Επιτροπή, η οποία έχει συστήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελείται από μέρη για τους αρχικούς των παρατάξεων. Επισκεφθήκαμε, ήταν και ο κύριος Λόης εκεί, τον Γενικό Γραμματέα της Αποτελεσμένης Διοίκησης, όπου του θέσαμε τα ζητήματα, όπως έχουμε πει, και αναμένουμε και από εκεί, από την αρμόδια Επιτροπή, που θα εξετάσει το θέμα που έχουμε θέσει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Μια ακόμα ερώτηση. Ξέρουμε πότε θυμολογείται ότι θα ξεκινήσει η εγκατάσταση της εταιρείας, δηλαδή πότε θα τους έχουμε απέναντί μας? Δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Η ερώτηση είναι ακριβώς αυτή. Ότι αυτή η δραστηριότητα δεν θα εγκατασταθεί ποτέ στην περιοχή μας. Είναι πεποίθησή μας. Κοιτάξτε, μετά την άδεια ίδρυσης υπάρχει ένα δίμηνο προκειμένου να εκδοθεί οικονομική άδεια. Άδεια εγκατάσταση. Έτσι. Από την άδεια ίδρυση που είναι άδεια εγκατάσταση. Ακριβώς αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για τις επόμενες εκδηλώσεις του Δήμου και των Δημοτών? Ποια είναι η επόμενη? Των κινητοποιήσεων θέλετε? Ναι, βεβαίως, η Επιτροπή μας συνεδριάζει. Έχουμε πει για αύριο για την Κυριακή. Τι έχουμε πει? Σήμερα. Και σήμερα στους Αγίους Θεοδόρους και θα γυρίσουμε με βιντεοπροβολέα, προτζέκτορα, θα ενημερώσουμε όλες τις περιοχές. Είμαστε σε μια καθημερινή. Πρέπει να καταλάβουν και αυτό, αν δεν υπάρχει αντιερώτηση, να κλείσουμε. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εδώ δεν είναι περιστασιακά. Πήραμε μια απόφαση, κάναμε μια κινητοποίηση και τελείωσε. Τόσο, σας είπα, το επίπεδο το νομικό, όσο και των κινητοποιήσεων, για μας είναι μια καθημερινή μέρημνα, στην οποία είμαστε ενεγρικώς. Μήπως πρέπει, έτσι, να γίνει και μια προβολή στην πλατεία της Κορίνθου, ας πούμε, στα περιβολάκια, βεβαίως, να ενημερωθούν λίγο από εσάς το τι μπορεί να γίνει. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, εγώ κλείνοντας. Να επισημάνω ότι σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ευαγγελίστριας θα γίνει συνάντηση όλων των φορέων του Αγίου Θεοδόρου και των κατοίκων προκειμένου να συζητήσουν το θέμα αυτό. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα γίνουν και προβολές με ατυχήματα που έχουν συμβεί.
στην παραλία. Πού θα γίνει η συνάντηση? Στην πλατεία Εθνική Αντίσταση και όχι στην Ευαγγελίστρια. Πολύ. Που είναι κάτω στην παραλία. Απόψε σε νέα κρόνια. Εγώ θέλω να κλείνοντας να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω εκτός από τα μέλη της Επιτροπής βέβαια τον κύριο Μουζακίτη που έχει ενεργοποιηθεί και μας τον καθηγητή και μας στηρίζει απόλυτα με την άποψή του, τη γνώμη του και μας τιμά. Και να ξέρετε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αυτή η εγκατάσταση δεν θα γίνει στο Σουσάκι.